Πανέτοιμοι να ανταποκριθούν στην αποστολή τους είναι οι νέοι υποβρύχοι καταστροφής της Εθνικής Φρουράς, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τη βασική εκπαίδευσή τους στο ειδικό σχολείο. Στην τελετή αποφύτισής τους, που έγινε στην ναυτική βάση Ευάγγελος Φλωράκης, παρέστη ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγος Σάβας Αργυρού. Ο υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς επέδωσε τα πτυχία στους απόφοιτους του σχολείου. Ευχαριστώ. Υπολογαγός Σιτής Ανδρέας. Ευχαριστώ. Τελευταίος Καρεκλάς Χριστόφορος. Ευχαριστώ. Τελευταίος Χρήστου Γιάννος. Ευχαριστώ. Δίωπος Κορελίδης Γεώργιος. Ευχαριστώ. Δίωπος Μαρκαντώνης Αλέξανδρος. Ευχαριστώ. Δίωπος Χριστοδουλίδης Νικόλας. Ευχαριστώ. Ο διοικητής του Σχολείου Υποβρυχίων Καταστροφών κάλεσε τους νέους βατραχανθρώπους να φέρουν σε πέρα στην αποστολή όταν και εφόσον κριθεί αναγκαίο. Σας όπλησε με στρατιωτικές και ναυτικές αρετές και εξύψωσε τις ψυχικές και πνευματικές σας δυνάμεις, που χωρίς αυτές δεν αξιοποιούνται ούτε οι γνώσεις ούτε οι ικανότητες. Σας δίδαξε ότι ο χαρακτήρας γενικά των νέων και ειδικά των βατραχανθρώπων εκτιμάται από ήθος, τη σεμνότητα, την εγκράτεια και την τιμιότητα. Αισθάνομαι την ανάγκη να σας συγχαρώ τόσο για την επιλογή σας, όσο και για το υψηλό ηθικό και τη θέληση που επιδείξατε κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής σας. Για 7 ολόκληρους μήνες διαγράψατε το λεξιλόγιό σας την φράση «Δεν μπορώ». Πιστέψατε στη δύναμη της ψυχής σας και γι' αυτό τα καταφέρατε. Νέοι βατραχάνθρωποι, η εκπαίδευσή σας ως μαθητές του 71ου Σχολείου Υποβρύχων Καταστροφών τελείωσε. Αυτό όμως είναι μόνο η αρχή. Από αύριο ξεκινά η εκπαίδευσή σας ως μαχητές των ομάδων Ορθοδόξου Πολέμου. Απαιτεί την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη θέληση και αποφασιστικότητα, αλλά είμαι βέβαιος για την επιτυχία σας. Θα πρέπει κάθε στιγμή και κάθε ώρα να είστε σε πλήρη εγρήγορση για ετοιμότητα. Μόνο έτσι θα ανταποκριθείτε στις δύσκολες απαιτήσεις της αποστολής σας. Μόνο έτσι θα φέρετε σε πέρα στο δύσκολο έργο σας. Το πλαίσιο της εκδήλωσης άνοιξε έκθεση οπλικών συστημάτων και άλλων ειδών που χρησιμοποιούν οι υποβρύχοι καταστροφής. Ακολούθως, οι νέοι βατραχάνθρωποι πραγματοποίησαν διάφορες ασκήσεις, δείχνοντας για άλλη μια φορά τις ικανότητές τους στις πολεμικές τέχνες. Η χρήση όπλων και εκτελέσεις ασκήσεων με χρήση πραγματικών πυρών με αποκορύφωμα το μεγάλο τροχάδι απόσταση 35 μέτρων. Τους δύο τελευταίους μήνες η εκπαίδευσή τους γίνεται στο υγρό στοιχείο με την εκμάθηση καταδύσεων ατμοσφαιρικού αέρα καθώς και πληθυσιακές καταδύσεις με χρήση συστηματικού. Πραγματοποίησαν επίσης με επιτυχία άσκηση απόβαση στην ακτή βατραχανθρώπων για την καταστροφή εμποδίων του εχθρού. Δύο βατραχανθρώποι αναλαμβάνουν την εκατάρρευση του πυρίου. Ακολούθως, συμμετέχοντες στην άσκηση μαζί με τα σκάφη τους πέρασαν μπροστά από τους επισήμους. Η άσκηση αυτή απέδειξε για άλλη μια φορά το υψηλό επίπεδο μαχητικής ικανότητας και ετοιμότητας των ανθρώπων στην αντιμετώπιση οποιασδήποτε απειλής.